Σεβαστοί πατέρες, άγιοι αδελφοί μου, να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίων και Γεωργίας, γιατί του είπα πολύ σύντομα στήσουμε. Και μου λέει, άφησα μου λίγο χρόνο για να τα πεις εσύ. Λοιπόν, οπότε μου παραδίδει το χρόνο. Να τον ευχαριστήσω λοιπόν και να ευχαριστήσω εδώ και τους οργανωτάς, διότι μας προσκάλεσαν σήμερα για να έρθουμε να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε πάνω στο θέμα της κάρτας του πολίτη και την Αγία Γενέστη. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο δεν είναι πρόσφατο. Το θέμα αυτό έχει περίπου γύρω στα 25 χρόνια, το οποίο βασανίζει την Ελλάδα. Από το 1986, όταν ο τότε υπουργός ο Κουτσόγιωτας ψήφισε το σχετικό νόμο το 1986 για την ηλεκτρονική ταυτότητα. Κάθε φορά αλλάζει όνομα. Η ηλεκτρονική ταυτότητα τώρα είναι κάτι που πολλοί διάφοροι θα βρουν να είναι κάτι άλλο. Να το βαφτίσουμε αλλιώς. Το ζήτημα είναι ένα, το να φτάσουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Να μπορούν όλες οι κινήσεις που κάνουμε, είτε χρηματικές, δηλαδή με τις τράπεζες, οποιαδήποτε συναλλαγή, οποιαδήποτε ιατρική συναλλαγή, οτιδήποτε κάνουμε στην εκπαίδευση, οτιδήποτε κάνουμε στο σούπερ μάρκετ, όπου πλατήσουμε, στα διόδια, τα πάντα να είναι ηλεκτρονικά. Όταν είναι ηλεκτρονικά, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κράτος ενημερώνεται για κάθε κίνησή μας. Θα ξέρει να πάση στιγμή ποια διόδια πέρασες και προς τα πού κατευθύνεσαι. Άρα, αν θέλει να κάνει κάποιον από τη μέση, αν δεν με μία ταλίκα, μπορεί να του κλείσει κατά λάθος τον δρόμο και να του στείλει αδιάβαση. Ανά πάσα στιγμή όταν ξέρει το ιατρικό σου και παρακολουθεί μέσω της κάρτας υγείας ή της κάρτας του πολίτη, θα ενσωματωθούν όλα αυτά σε μία κάρτα ή τις φοροκάρτες, όταν ξέρει το κράτος σε ποιο γιατρό πηγαίνεις και τι ασθένεια έχεις, αυτομάτως ποιος θα μας πει ότι δεν θα αναδοθεί ο γιατρός ή δεν θα πληρωθεί ακριβά για να κάνει ένα επικίνδυνο πρόσωπο από τη μέση. Δεν βλέπετε τι γίνεται στα κράτη της Αφρικής. Τι τυχαία σύγκρουση. Όλα τα κράτη τώρα, τα πεινασμένα αυτά κράτη, που τα έχει αναπτύξει πεινασμένα, να έχουν τόσο πετρέλαιο η Αίγυπτος, η Λιβύη και όλες οι χώρες. Να έχουν τόσο πετρέλαιο, να έχουν τόσα χρήματα τα κράτη, τα δείχνουν. Μόνο το τουρισμό στις πυραμίδες η Αίγυπτος δεν ξέρει τι έχει. Και όμως ο λαός της τι λέει. Και πεινάει. Έχει μεροκάματο την ημέρα 1 ευρώ. Δουλεύουμε για 1 ευρώ. 4 εκατομμύρια κινούνται μέσα στα νεκροταφεία. Είναι επίσημα στοιχεία αυτά τα οποία σας δίνω. Πώς όλα ξαφνικά όλα τα αραβικά κράτη αυτά εξανίστανται. Γιατί απλούστατα, γιατί όπως είπε ο Άγιος εκπρόσωπος του Μητροπολίτη, πατήρ Χρυσόστομος, ότι από πίσω υπάρχει μια μάνα που τα γεννάει όλα αυτά, ο διεθνής σιωνισμός. Αυτός λοιπόν ο σιωνισμός, τα πρόσωπα που κυβερνάνε σήμερα επάνω, δεν το κάνουν. Αυτοί οι πρωθυπουργοί ή οι πρόεδροι των κρατών. Μα τους που μέχρι χθες χαιρετιόντουσαν, τρώνε για τραπέζια, ήταν τα όργανά τους, ξαφνικά δεν τους κάνουν. Και δηλαδή θα τότε επεκταθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Γιατί δεν επεκταθεί. Θα σας θυμίσω τον Χίτλερ. Γιατί δείτε το 1940, ο Χίτλερ τι πήγε να κάνει.
με πόλεμο να γίνει ένα παιδικό σε όλη την Ευρώπη, αλλά με πόλεμο. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, ήθελε να κατέβει στην Αφρική. Ήθελε να κατέβει στη Μικρά Ασία. Ήθελε να φύγει προς τη Ρωσία. Ήθελε να πιάσει όλη τη Μεσόγειο. Να τα ενοποιήσει, να τα κάνει ένα κράτος κατά τη δική του εποπτεία. Του Χίτλερ. Δεν πέτυχε. Αυτό ήταν σχέδιο του σιωνισμού. Γιατί όμως, πώς ξαφνικά, ενώ το Χίτλερ κατακτήθη, αμέσως μετά, το 1956 και 1957, αμέσως μετά τον Χίτλερ, δημιουργείται η ΟΠΑ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Και τι σύμπτωση πάλι, τα ίδια κράτη, τα οποία πολέμησε ο Χίτλερ για να τα καταρτήσει, να τα ενώσει, τα ίδια κράτη μπήκαν στην ΕΟΚ. Και θυμηθείτε ότι η ΕΟΚ είναι οικονομική κοινότητα. Απ' την αρχή το ξέραμε ότι είναι οικονομική κοινότητα. Γιατί το λέω ότι είναι οικονομική? Διότι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ελλάδος. Όλη αυτή η οικονομική κοινότητα είναι μεγαλοτραπεζίτες που έχουμε πάρει δάνεια, πόσα δάνεια πήραν και αυτοί οι δικοί μας, 350 δις. Τα σφανταλίσαμε, τα πάρουμε, δεν τις ώρες από να το επιθέσουμε. Ας το εξετάσουν άλλοι που δεν το εξετάσουν. Το βλέπανε ότι τα σφανταλούσε η Ελλάδα. Δεν το βλέπανε, βέβαια το βλέπανε. Το γνωρίζανε. Υπάρχουν δημοσιεύματα του 1996 που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει κρούση την Ελλάδα ότι σφανταλάτε τα χρήματα και δεν θα μπορείτε να τα δώσετε πίσω. Αυτές είναι οι αγορές. Οι αγορές τι είναι? Μεγάλες τράπεζες. Με μεγάλους τραπεζίτες. Πολύ μεγάλους. Που κατέχουν το χρυσό στα χέρια τους. Τι σύγκρουση. Είναι περίπου 7 με 10 τράπεζες. Από τι δανείζεται η Γερμανία, από τι δανείζεται η Αγγλία, από τι δανείζεται η Αμερική, από τι δανείζεται η Ελλάδα, από τι δανείζονται όλα τα κράτη. Αν τις 10 τράπεζες. Ποιοι τις έχουν αυτές τις 10 τράπεζες? Τι σύγκρουση έχουν? Όλοι έχουν εβραϊκά ονόματα. Όλοι έχουν εβραϊκά ονόματα. Ο Διεθνής Συνωνισμός. Χρέωσε όλες τις χώρες. Οικονομική κοινότητα. Οι ίδιοι έχουν στα χέρια τους τις λεγόμενες πολυεθνικές εταιρείες. Οι ίδιοι έχουν. Και τι σχέδιο κάνουν? Προσπαθούν να ενώσουν την Ευρώπη. Όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και την Μεσόγειο γύρω-γύρω τα κράτη. Πρέπει όλα αυτά να ενωθούν σε μία δύναμη. Εγώ επισκέπτομαι κάθε χρόνο τα Ιεροσόλυμα. Τα Ιεροσόλυμα είναι μία πλέον πρωτεύουσα ευρωπαϊκή. Με δρόμους ευρωπαϊκούς, με ηλεκτρονικά διόδια, τα πάντα, αδερφοί. Νομίζετε ότι βρίσκεστε στη Νέα Υόρκη. Όποιος πάει στο Νέο Ισραήλ, νομίζω ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Κανένα. Το Ισραήλ πότε δημιουργήθηκε? Το 1948. Και αυτό μετά τον πόλεμο του Χίτλερ. Και προσέξτε, θα ενώνουν όλα τα κράτη γύρω-γύρω. Τυχαίο είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο τέτοιο. Υπάρχει ένα σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι αδέρφια μου αυτό που ο Σατανάς ήθελε την αρχή μες στον παράδεισο. Ήθελε να ανατρεφτεί και να προσκυνηθεί ο Σατανάς ως Θεός. Εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Ο Εωσφόρος ήθελε μέσα από την αρχή στον παράδεισο να ανατρεφτεί ως Θεός. Και γι' αυτό εξέπεσε. Και πρόσεξε τι ο διάβολος. Πρόσεξε ότι ο Χριστός μας, ο αληθινός και μόνο ο μοναδικός Θεός, λατρεύτηκε ως Θεός. Ήρθε πάνω στη γη, πήρε μορφή ανθρώπου και μέχρι σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι ομολογούμε και λέμε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός,
εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ότι είναι ο μόνος και αληθινός Θεός. Ωραία λέει ο διάβολος. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Εγώ όμως λέει ο διάβολος δεν προδέχει ο άνθρωπος. Όπως έγινε ο Θεός, ο Χριστός. Και για το τι κάνει. Θα μπει σε έναν άνθρωπο. Και δεν είναι οικουμενικός ο χριστιανισμός. Άρα και εγώ πρέπει να δημιουργήσω μια οικουμενική κυβέρνηση. Μια παγκόσμια κυβέρνηση. Πώς θα το κάνω αυτό. Θα το κάνω ενώνοντας τον ελεύθερο. Και γι' αυτό έχουν αρχίσει οι ενοποιήσεις των εθνών. Και αφού ενοποιήσω όλα τα έθνη, θα δημιουργήσω μια παγκόσμια κυβέρνηση. Πού θα βάλω σε μέτρα. Και εσύ οι μεγαλύτερες θρησκείες, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Μουσουλμανισμός. Ποια πόλη έχουν οι ιερεί. Ποια πόλη έχουν οι ιερεί αυτά τα τρία έθνη. Δεν είναι. Εκεί λοιπόν είναι η κατάλληλη πόλη. Και αυτό είναι να κάνει ο Χίτλερ. Στα χέρια του Χίτλερ, αν δείτε, πρωτεύουσα δεν ανακήρυξε το Βερολίνο, θα ανακήρυξε το Ιεροσόλυμα. Μετά από τον πόλεμο, διεθνή πρωτεύουσα τη Ενωμένη Ευρώπη. Για να το πετύχουν όμως αυτό το σύνταγμα, κοιτάνε να πτήσουν τις οικονομίες των κρατών. Εύκολο να πάνε στην οικονομία ενός σπιτιού, δώστε μου σας παρακαλώ τα οικονομικά του σπιτιού σας. Να δείτε πώς θα πω, μάλλον μετά. Αυτός που την οικονομία του σπιτιού σου, αυτός είναι του κουμάνου. Αυτός που την οικονομία ενός έργους, αυτός είναι του κουμάνου. Έτσι λοιπόν να βάζουν τις οικονομίες. Έχουν δανείσει όλα τα πλάτη. Μας δάνεισαν και εμάς, μας υπερδάνεισαν. Και τώρα δεν μπορούμε να τα δώσουμε πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και αρχίσουν, ήρθαν οι εκπρόσωποι τους, αφού δεν τα καταφέρετε μόνοι σας, θα αναλάβουμε εμείς. Αυτοί λοιπόν κάνουν εξής, θα λύσουν τώρα πολυεθνικές. Όλοι οι νόμοι που περάσανε, γρήγορες απολύσεις. Γρήγορες. Χωρίς αποζημιώσεις. Θα αρθεί η μονιμότητα. Θυμηθείτε, τελείως θα αρθεί η μονιμότητα. Απολύσεις που γίνεται και απολύονται από το δημόσιο, οτιδήποτε είναι συμβάσεις κτλ. Όλα αυτά που αλλάζουν μειώθηκαν οι μισθοί. Γιατί τα κάνω όλα αυτά. Διότι τώρα, μέσα στο 11 και στο 12, θα δείτε σε κάθε μεγάλη πόλη πόσα πολυεθνικά μαγαζιά θα ανοίξουν. Και όλοι όσοι έχουν χάσει τις δουλειές τους, μειώθηκαν οι μισθοί, θα τρέχουν για 500 ευρώ να δουλεύουν και να κάνουν τους καφέδες και να μοιάζονται στους Ευρωπαίους. Αυτό μας κάνει. Ακριβώς θα λέτε και αν δεν δουλεύεις σαν σκλάβος, αν δεν δουλεύεις σαν σκλάβος, θα απολύεσαι. Θα απολύεσαι. Πολύ σαν το ζημίωση. Γιατί το ψηφίσαν για αυτό το νόμο. Είναι όλοι οι νόμοι αυτοί ψηφίζονται και λένε στην εργάσιμη κυβέρνηση τώρα που κυβερνάει επάνω, ότι αν δεν τα κάνει αυτά, θα απολύσεις. Δεν θα σου δώσουν το δάνειο. Και γι' αυτό φτιάξανε και το Καλλιδάτη. Ο Καλλιδάτης τι κάνει. Τον κόσμο δεν τον θέλει στην εποχία, γι' αυτό κάνει συμφωνεύσει στο νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία κλείνουν και θα μένει ένα. Κλείνουν τα σχολεία και θα μένει ένα απειλά. Εγώ μένω απέναντι στο τρίκοφο, στην κοκκίδα. Για σκεφτείτε να κλείσει το σχολείο και να μείνει ένα στην άφησα. Θα πρέπει όλα τα παιδιά από τα χωριά να πηγαίνουν σχολείο στην άφησα. Μια μισή ώρα μακριά. Τι θα γίνει αφού κλέβει στο σχολείο. Ο γονιός θα πάρει το παιδί του σιγά σιγά και θα κάνει να μείνει στην άφησα. Και γι' αυτό και όχι και τον παπά. Το ακούσατε ότι δεν μπορεί να χειροτονήσουν τώρα. Με το 5-21 δεν μπορεί να χειροτονηθούν οι ιερείς. Θα δίνει άδεια το κράτος τώρα για να μην ιερείς. Διότι ο ιερέας λέγοντα ότι είναι δημόσιος υπάλληλος, όχι υπουργός του ψηφίου. Και αφού θέλετε να παίρνετε μισθό, λέω θα περιμένετε κάθε 5 δημόσιοι υπάλληλοι που θα φέρουν, θα διορίζεται ένας. Πού θα διορίζεται αυτός ο ένας. Δεν είναι ο νόμος. Δεν είναι κάθε 5 ιερείς όταν φεύγουν θα πηγαίνει ένας, λέει κάθε 5 δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή μπορεί να φύγουν 5 στρατιωτικοί.
Μπορεί να φύγουν τα εντεδάσκαλοι. Αλλά το κράτος να έχει ανάγκη ένα κέντρο. Στον επαγγελισμό. Θα βάλει το κέντρο. Δεν θα βάλει το παγά. Αν έχει ανάγκη εξωματικό, θα βάλει ένα εξωματικό κάθε πέντε απολύσεις. Έτσι λοιπόν πότε θα γίνει η επόμενη χειροτονία δεν το γνωρίζουμε. Άρα τα χωριά σε λίγο μένουν χωρίς παγά. Ο δάσκαλος έφυγε. Καμπάνω στο χωριό πάλι να μην σε λίγο. Άρα το χωριό ήδη από χρόνια μου φροντίσαν το ειδημό σου. Να σε μαζέψουν στην πόλη θέλανε. Θέλανε να σε μαζέψουν και στην πόλη. Γιατί είμαι στο σχέδιο. Διότι οι πολυεθνικοί που ξέραν ότι ερχότανε. Μα πάτε εδώ. Και που ξέραν ότι έρχεται η πολυεθνική. Ακούστε τέτοια μου. Η κοροϊδία έχει τελειώσει. Οι κυβερνήσεις από την ώρα που υπέγραψαν. Το μάθηκαν. Τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Τη συνθήκη της Λισαβόνας γράφουν μέσα οι συνθήκες αυτά, αυτές όλα αυτά που τα πάμε σήμερα. Όλα αυτά που τα πάμε σήμερα δεν είναι γιατί έκλεψαν κάποιοι. Μπορεί και να έκλεψαν και έπαιξαν και είμαι σίγουρος ότι έπαιξαν. Όμως δεν είναι εκεί το θέμα. Διότι όλα τα κράτη, οι υπουργοί τους, οι πρωθυπουργοί έχουν κλέψει και έχουν καταπληρώσει τα κράτη. Αλλά αυτό που κάνουν σε εμάς δεν το κάνουν σε εμένα αυτή τη στιγμή. Διότι με το Μάστριχτ υπογράψανε όλα αυτά τα μέτρα. Το ξέρετε ότι η συνθήκη του Μάστριχτ λέει τη σύνταξη σε 65 σε 67. Δεν είναι δικό του μνημονίου. Το ξέρετε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας λέει μισθούς μικρούς των 500 και 600 ευρώ. Η συνθήκη του Άμστερνταμ λέει γρήγορες απολύσεις και χωρίς αποζημιώσεις. Άρα δεν είναι του μνημονίου τα μέτρα. Επειδή δεν εφαρμόζονται οι κυβερνήσεις 30 χρόνια τα μέτρα εισόδου στην Ελλάδα. Γιατί για να πούμε στην Ελλάδα, μας έβαλαν κάτι μακαρίτες. Αυτοί που μας έβαλαν μέσα στην Ελλάδα θα βοηθούν ότι θα άφησαν και κάνουν λάθος τις πατρίδες μας. Διότι οι όροι που μπήκαν ήταν αυτοί. Μείωση μισθών, εκείνο, για να πάρετε τα δάνειά σας. Δεν είπαν η οικονομική η κοινότητα. Να σου πάρει την οικονομία. Έρχεται την κοινότητα. Την έχουν στα χέρια τους και δεν θα φύγουν τώρα από τον τίποτα. Το επόμενο, θα ανοίξουν τώρα που σας είπα, σε δέντρο στην πόλη, γιατί θέλουν να σου ανοίξουν εκεί το μεγάλο μόνο. Έτσι, το μεγάλο μόνο δεν θα ανοίξει πάνω στην καράβια, θα πρέπει να κατέβουν κάτω οι άνθρωποι. Έχουν και τον χρόνο, του καθώς. Έχουν και τον χρόνο, του χρόνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αδέρφια μου, έχουμε ότι μας θέλουν στις πόλεις. Γιατί εκεί θα ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα. Τώρα καταλάβατε γιατί σας κλείσαμε το παγκάλικο και δεν είσαι το σούπερ μάρκετ στην αρχή. Γιατί ήσουν αυτόνομος, ήσουν το αταπαιδικό στο παγκάλικο. Ενώ μετά πήγες στο σούπερ μάρκετ το μεγάλο και δούλευε το παιδί σου ως υπάλληλος και εσύ μέσα. Κατάλαβες γιατί κλείσανε τα μικρά όλα μαγαζάκια και σου αφήναν και λέγανε εμείς όπου αυτό θεωρείται πολιτισμός. Κοίτα να πεις με πάρα τα καταστήματα. Και ταυτόχρονα λοιπόν στα πούλη τους. Γαζόνια στις υπηρεσίες που ξέρουν. Όλα αυτά είναι θέμα με τον αντίχρηστο. Βεβαίως και δική με το τέλος. Διότι αφού σε μαγνώσουν μέσα στη μεγάλη πόλη, είδατε στο είδα αδέρφια μου στην τηλεόραση το εξής. Πώς φτιάχνουν τα ελάφια και τις αντιλόπες. Πάνε στην έρημο και μέσα σε μακρινά, με στην έρημο πάνε μακριά τους, μεγάλα μένα τέτοια, υφάσματα, ψηλά όμως, τα οποία ήταν κάτω και ξαφνικά τις υπόμενες και τις έχουν κλείσει μέσα στις αντιλόπες. Μετά οι αντιλόπες τρομοκρατούνται και μαζεύονται προς το κέντρο. Έχουν δεύτερα μένα, στριμώνουν πιο πολύ. Στα σηκώνουν και πάνε πιο κοντά. Οπότε, στο τέλος έχουν φτάσει όπως είναι ένας διάδρομος έτσι και έρχονται τα μένα και τις κλείνουν. Και μένουν οι αντιλόπες κλεισμένες. Πάει λοιπόν από πίσω μια καλύκα, στο τέλος του διαδρόμου που έχουν αφήσει, κατεβάζει καλύκα πίσω το
το άνοιγμα που έχει, βλέπουν την τρύπα οι αντιλόπες και τρέχουν οι καημένες μέσα στην καλύτερα. Και γίνονται μέσα στην καλύτερα. Τις φέρνουν μετά. Το ίδιο και μας τώρα θα μας ετοιμάσουν στις πόλεις. Μόνο θα το κάνουν. Γιατί και μέσα στην πόλη, ακριβώς να σε κάνουν και που θέλουν. Να σε αριθμοποιήσουν. Χάνεις την αυτοδυναμία σου. Δεν θα έχεις πλέον και δεν θα μπορείς. Αν κάτι συμβεί, ούτε να πω να έχεις. Και ως το τρίτο όρος στην πολυκατοικία, χάνεις την αυτονομία σου παντελώς. Θα εξαρτάσαι απόλυτα από αυτούς. Τη δε οικονομία και τη δε συμμετοχική τράπεζα. Διότι το σχέδιο είναι, θα συμμετοχούν όλες και να μείνουν στη Γενική Τράπεζα Ελλάδος και μετά τη Γενική Τράπεζα Ελλάδος θα την προστάσουν. Θα την αγοράσει ο Τζορτ Σόρος, ο μεγάλο Εβραίος. Και αυτό τι πάρει, και αυτή την τράπεζα, και όλες οι τράπεζες συμπαθούν οι ελληνικές στις μεγάλες, από εκεί δεν πληρώνεστε. Γιατί τώρα όλοι οι Έλληνες τραπέζες πληρώνονται. Όταν η τράπεζα την Ευρώπη δώσει εντολή ότι εγώ πλέον δεν πληρώνω, αν δεν έχει τις πράξεις στο χέρι. Αυτός είναι ο τρόπος που αποφασίσανε στις Βρυξέλλες. Οι τράπεζες δεν θα είναι ελληνικές να κάνουν ό,τι θέλουν, θα υπάρχουν σε αυτούς. Θα υπάρχουν για να πληρωθεί. Οπότε εσύ θα πεις, τι έπαθα, είμαι εγκλωβισμένος. Πού θα πας, στο χωριό, που πούλησες το τίμα, που πούλησες το σπίτι, που δώσες την κότα, που δώσες την κατσίκα, που δώσες την κελάδα, που δώσες το κάιρο. Πού θα πεις, σε εγκλωβίσαν σαν καμικό. Αυτό είναι το σχέδιο, αδέρφια μου, να εμποδίσουν πρώτα τον λαό. Στο σχέδιο αυτό λοιπόν, να σε βάσουν στην πόλη, θέλουν τον απόλυτο έλεγχο. Και ο απόλυτος έλεγχος μας γίνεται μόνο με το τσιμάνισμα. Είδατε στα καινούργια σούπερ μάρκετ. Πηγαίνεις και όταν τους ρωτήσεις, κάνει η πολίτρια αυτή που είναι στο σουφτανιακή, το λέμε ότι κάνει. Το κάνει. Ξέρετε τι γίνεται μέσα από το μηχάνημα. Με το που περνάει το μηχάνημα, ειδοποιείται το κομπιούτερ, αυτό το κομπιούτερ, που έχει μέσα ο διευθυντής, ότι το ΣΥΚ στα ράφια που ήταν 15, μείνανε μόνο 3 τώρα. Γιατί τα υπόλοιπα 12 πουλήθηκαν. Το βλέπουν και αμέσως αυτόματα γεννήσουν. Άρα λοιπόν θα βλέπουν πού πεθαίνεις, ποιο φτιάχνει, τι έγινε, τι τρώει, πού πάει, πού κινείται. Θα ξέρουν όλες τις κινήσεις σου. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Ποια είναι τα πράγματα, εσείς και εγώ. Τα οποία έχουν αυτοί οι κύριοι, να τα βάλουμε με νέα τάξη. Και λες, παιδί μου, πρέπει να τα φτιάξω με νέα τάξη. Και μέσα στην καταστασία. Εγώ θα τα φτιάξω με νέα τάξη. Έτσι λοιπόν θα μας συμβάλλουν, θα κάνουν τα αδέλφια μου αυτό ακριβώς το οποίο σας είπα και θα εχμαλωτήσουν όλα τα έργα. Και κλείνοντας και τελειώνοντας, φτάνουν κάτω σε αραβικά κράτη. Τα αραβικά κράτη έχει δηλώσει ο Μουμπάρακ ότι το Ισραήλ θα ήταν ανοιχτό. Το ίδιο είχε πει και ο ίδιος ηγέτης. Θα είναι το Ισραήλ όπως σήμερα. Αλλά, αν σκεφτεί το Ισραήλ να κτίσει τον ναό του Σολομώντα και να μητρελήσει το τέμπλο στο μουσουλμανικό από εκεί που αναλύθηκε ο Μωάμεθ, τότε είναι θεία πολέμη. Όλα τα αραβικά κράτη θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κάνουν και γκρεμίσουν το τέμπλο και να κτίσουν τον ναό του Σολομώντα. Και τους είχαν πει τότε, δεν πρόκειται να αρχίσουν τίποτα. Εμείς μόνο την ίδρυση του Ισραήλ θέλουμε. Πέρασαν από 50-60 χρόνια. Έρχεται η ώρα που πρέπει να αρχιστεί. Και επειδή έρχεται η ώρα που πρέπει να αρχιστεί το τέμενος, πρέπει οι πρωθυπουργοί να αλλάξουν, ώστε να μην επιτεθούν στο Ισραήλ, αλλά να μπουν αμερικανάκια ή σιωνιστικές δυνάμεις επάνω, που εκείνο που θα κάνουν είναι όταν πέσει το τέμενος και χτίζεται ο ναός του Σολομώντος, τα αραβικά κράτη να μην επιτεθούν στο Ισραήλ, αλλά να πούν λυπούμεθα, δεν είναι σωστό που έπεσε, δεν έπρεπε να το κάνουν, απαράδεκτο, αλλά δεν εκεί. Να μην τους έρθει διαβάσιμα. Γι' αυτό θέλουν τώρα και τους κάνουν αυτό. Θα δείτε θα πάρουν, όπως και διώξαν το Μιλόσεβιτς. Βάλαμε ένα δικανάκι στη Σερβία. Για τις μεγάλες κάνουν, να μου πείτε τα λόγια. Λοιπόν, το ίδιο που κάνεις όλα έχει. Το ίδιο που κάνεις όλα έχει. Έτσι λοιπόν αδέρφια. Όταν θα έρθει όλο αυτό,
και ολοκληρώσει το σχέδιο, τότε έχει κλείσει όπως κλείσαν τις επιδότες. Όταν γίνονται. Και τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Είναι 28 χρόνια. Ήμουν εδώ στο Αίγυπτο. Χειροτονία που είναι η Μητροπολίτη και μοναχός από τα χέρια του Μητροπολίτη έχει αλύσει κατά πίσω. Του κύριου Αμπουσίου που χειροτονήθηκα. Στη Μονίκαση ερχόμουν. Και έγραψα το βιβλίο το 81 χειροτονήθηκα. Το 83 έγραψα το 85 έγινε το Αίγυπτο, το 84. Έφερα το 83 το βιβλίο «Έρχεται ο Αντίχριστος». Έρχεται το 666. Έρχονται οι κάρτες, όλες αυτές. Όποιος το έχει το βιβλίο από τότε, θα δει από τότε ότι ήταν τα γραφόμενα όλα μέσα. Και εκπληρώνονται ένα προς ένα το 83. Πέρασαν 28 χρόνια. Από τότε φωνάζουμε «Έρχεται ο Αντίχριστος». Έρχεται, καταλάβετε, έρχεται, εννοήσατε το. Πλησιάζει η ώρα της εμφανίσεώς του. Και επειδή έρχεται η ώρα της εμφανίσεώς του, πρέπει όπως τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, όπως μας μακάρνε τα πρόβατα και τα γύμια, είναι η ώρα που πρέπει πλέον και ο άνθρωπος να αριθμοποιηθεί και να γίνει ένα πράγμα. Να γίνει πράγμα όπως είναι ξαράφια. Αυτό απαιτεί η νέα τάξη πραγμάτων. Το ζήτημα είναι και ο Χίτλερ το προσπάθησε. Αλλά ο κόσμος αντέδρασε, έφτιαξε με πόλεμο και νίκησε. Ένα τέτοιο. Εδώ είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Εδώ είναι το ανθρώπινο που δεν έχουν υπολογίσει. Γιατί υπολογίζουν χωρίς το μεγάλο και τη δύναμη του Θεού και τη δύναμη του εξεχού λαού. Εμείς λοιπόν τους δηλώνουμε ότι ας βγάζουμε σε σκάρτες θελήσουν. Εμείς κάρτα του πολίτη δεν πρόκειται να δέσουμε να πάρουμε. Ό,τι και να πάρουμε. Θα πρέπει να καταλάβουμε. Όλοι αυτοί που κυβερνούν είναι κυβερνήσεις στο μέλλον. Που πλέον είναι Αμερικανάκια. Ότι στην οφόρος της Ελλάδα λυγούν οι άνθρωποι που πεσβαίνουν στο κύριο της δόξης. Θα πρέπει οι κύριοι αυτοί να καταλάβουν ότι διδάλλει τέρμαθος στρατηγός. Η υπερατεία Θεοφόρος, η χάρη παρατεία μας, η οποία έσωσε τότε που έφερε την πόλη. Και όταν ήταν τελειά της πόλης, την άφησε να πέσει. Έτσι και τώρα η υπερατεία Θεοτόπος, δια των προσευχών μας, δια της παιδαλίας μας, δια των δακρύων μας, διότι απαιτείται τα δάκρυά μας και η παιδαλιά μας. Για να αλλάξουν τα πράγματα, μόνο με μετάνοια και δάκρυα αλλάζουν. Και όπως είπα, αδέρφια μου, σε μια άλλη ομιλία, κρατώντας στον μεθέρι το κοκοσκήνι και στο άλλο την φιλενάδα, μετάνοια δεν υπάρχει. Μετάνοια είναι όταν είσαι μόνο κοντά στον Ιησού Χριστό. Αυτός λοιπόν ο Χριστός θα νικήσει όταν εμείς κάνουμε ένα βήμα. Αν πάμε κοντά του, είσαι αδέρφια μου, θα πάμε κοντά του. Ναι, ή όχι. Γιατί σήμερα δεν ζούμε Χριστό ζωή, δεν εξομολογούμεθα, δεν μετανοούμε πραγματικά, δεν κοινωνούμε όπως πρέπει, δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία όπως πρέπει. Δεν είμαστε έτσι. Θα το κάνουμε, εάν το κάνουμε, τότε θα καλύψει ο λαός. Τότε αδέρφια μου, η νίκη είναι δική μας. Διότι κοράζω όπου γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαίω. Δεν θα πείσει αρκεί να δει τα δικά μας τα δάκρυα. Εάν δεν δει τα δικά μας τα δάκρυα και την αληθινή ζωή, τότε θα κυριαρχήσει, διότι εμείς τον φέραμε με την αμετανοησία μας. Τότε σημαίνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το πόδι θα φανερωθεί, λέει ο Αντίχριστος, όταν το ποτήρι της αμαρτίας ξεκινήσει. Μην τα πείσουμε να ξεκινήσει το ποτήρι της αμαρτίας. Αν τα πείσουμε να ξεκινήσει, είμαστε εμείς οι τέτοιοι για τα που θα πάθουμε. Μετάνοια λοιπόν, αδελφοί μου, αυτή είναι η λύση της σωτηρίας. Ένα βήμα λέει ο Θεός κάντε. Ένα βήμα κάντε. Κάνε τα νιά θα τα κάνω εγώ. Το ένα θέλει. Θα το κάνουμε αδελφοί μου. Είστε πρώτοι να το κάνετε. Δεν σας ακούω.
Θυμηθείτε τον ηγό Χριστό Ζηγά μόνο όταν αλλάζει η ζωή μας. Το ετούτο νίκαμε το σταυρό στο χέρι. Νικάει όταν το χέρι περνάει το σταυρό. Είναι καθαρό και άδειο. Όταν είναι καθαρό και άδειο, τότε νικά. Αυτό λοιπόν το Κύριο, αυτό το Κύριο της δόσης, αυτή την πίστη, αυτή την πίστη των πατέρων μας, αυτή πρέπει να υπηρετούμε, αυτή την πίστη των Αποστόλων, αυτή την πίστη της έκφρασης όλων των ανθρώπων. Αυτή την πίστη η Ορθόδοξος συνέντριψε τα δεσμά του διαβόλου. Ανέστηκε ο Χριστός και πετώνει ασυνέμονες αλέγγυα. Και σήμερα αναστήσετε τον Χριστό της.